Χρηματοδότηση για έργο αξία ενό εκατομμυρίου ευρώ κατάφερε να αποσπάσει η ΔΕΑ Αλεξανδρούπολη από μία μη κυβερνητική οργάνωση που θέλησε να χορηγήσει τα χρήματα αυτά για την δημιουργία του έργου. Εδώ και αρκετό καιρό υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον από του αρμόδιου φορεί για την εξέβρεση λύσεων αναφορικά με την υδροδότηση ολόκληρου του καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση Ήδρυφη Αλεξανδρούπολη μα ενημέρωσε ότι υπήρξαν έρευνε για πιθανού υδάτινου πόρου και την αξιοποίησή του. Μετά από διενέργεια των παραπάνω μελετών, επιλέχθηκε η αύξηση τη χωρητικότητα του φράγματο νερού και ξεκίνησε η αναζήτηση για εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα αυτή, η χορηγία τη μη κυβερνητική οργάνωση Global Water. Η χωρητικότητα του φράγματο μπορεί να αυξηθεί με έναν απλό τρόπο. Είναι κάποιε θηρίδε, θα τι έλεγα, οι οποίε μπαίνουν στον υπερχειλιστή και από εκεί αυξάνει η χωρητικότητα σε όλο το μήκος του φράγματος. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο κοστίζει περίπου στο 1 εκατομμύριο. Και είχαμε σκεφτεί ότι αν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, θα είχαμε ένα προβάδισμα έναντι των άλλων ΔΕΙΑ για να μπορέσουμε να εντάξουμε μέσα στο, στο ΕΣΠΑ προγράμματα υδροδότηση των υπόλοιπων περιοχών. Η χωρητικότητα του φράγματο θα αυξηθεί κατά 1.700.000 κυβικά, δίνοντα παροχή νερού χωρί προβλήματα σε όλε τι περιοχέ του Δήμου, ακόμη και σε αυτή των φερών, χωρί να διενεργηθούν επιπλέον κοστοβόρα έργα γεωτρήσεων. Εδώ ήταν η καλή διάθεση που δείξαμε και η επιχειρηματικότητα, θα έλεγα, τη ΔΕΗ, γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει μια χορηγία 100% για το έργο, θα μας το κάνει δωρεάν η ΜΚΟ, η Global Water, η οποία είναι μια παγκόσμια οργάνωση νερού. Ε, μείνανε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλα αυτά τα οποία είδαν εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό έχουμε λοιπόν το πρώτο όφελος. Περίπου ένα εκατομμύριο που θα το δίναμε από ίδιου σπόρους δεν το δίναμε. Το δεύτερο όφελος είναι ότι σήμερα όλοι αυτοί οι οικισμοί υδροδοτούνται. Πώς υδροδοτούνται με γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις τι, χρει... τι χρειάζονται για να λειτουργούν ρεύμα. Τώρα λοιπόν δεν θα λειτουργούν. Θα μπορέσουμε να λειτουργούμε να του δίνουμε νερό από το φράγμα. Άρα όλο αυτό το όφελο από του λογαριασμού τη ΔΕΗ θα μείνει στο ταμείο τη ΔΕΙΑ. Άρα η ΔΕΙΑ θα το επιστρέψει στου δημότε, γιατί αυτό είναι ο στόχο τη παράταξή μα: να μπορούμε κάθε χρόνο να μειώνουμε το νερό. Άνοιξε καινούριο ορίζοντα στην υδροδότηση των φερών. Μπορούμε με την αύξηση χωρητικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 1700 κυβικά νερού. Ε, μπήκε στη σκέψη μα ότι ενδεχομένω να μπορούμε να υδροδοτήσουμε και τι σφαίρε. Σκεφτείτε ότι όλο ο υδροφόρο ορίζοντα σε μια αγροτική περιοχή θα έχει πλέον θα μένει εκεί, και αν χρειάζονται περισσότερο νερό για πότισμα θα το έχουν χωρί να χρειάζονται έξοδα, χωρί να καταναλώνουμε χρήματα κτλ. Το έργο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα, δίνοντα σημαντική όθηση και εξοικονομώντα μεγάλα ποσά για τη διενέργεια άλλων καινοτόμων πρακτικών που θα εξασφαλίσουν μικρότερο κόστο στα τέλη ίδρυυση και οικολογική ανάσα στην περιοχή που θα εξοικονομεί νερό με σωστέ οικολογικέ τακτικέ. Πολύ γρήγορα θα γίνει. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο δεν θα μείνει στα χαρτιά, δεν το κάνουμε και όπω θα έχετε αντιληφθεί, ούτε βγήκαμε να ανακοινώσουμε, κινηθήκαμε, το παλεύουμε τρει μήνε. Θέλουμε να υλοποιήσουμε το έργο, θέλουμε να μείνει, είναι ένα έργο το το οποίο μας έκανε να σκεφτούμε διάφορα πράγματα, λύσεις οι οποίες δεν τις είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσαν να γίνουν.